ακόμα εκτό ένα παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό να έχει ένα νέο παίκτη, συμπαίκτη να έχετε. Κατάσταση πώς διαμορφώνεται κόντρα στην Άλμπα, υπάρχουν και τραυματισμοί. Πρέπει να γίνουν, πιστεύεις, αναγκαστικά κάποιες αγωνιστικές αλκυμίες στις θέσεις των ψηλών, εσύ και κόντρα στον Παναθηναϊκό, χρειάζεται να παίξεις σε θέση 5. Πώς θα τακτοποιηθεί τέλος πάντων αγωνιστικά η χημεία της ομάδας? Να είμαστε ειλικρινείς, από την αρχή της χρονιάς έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αλχημίες, όπως λέτε και εσείς, αδόκιμα σχήματα, να το πω πιο σωστά. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Έχει έρθει ο Μόζος, ένα νέο παιδί, να μας βοηθήσει, να το βοηθήσουμε και εμείς να ενταχθεί πιο, να νιώσει πιο άνετα μέσα στην ομάδα και να μας βοηθήσει και αυτός με τη σειρά του όσο πιο πολύ μπορεί. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, οπότε τώρα εδώ πέρα δεν έχει νόημα ούτε να καθόμαστε να χρησιμοποιούμε δικαιολογίες, ούτε να κλαίμε τη μοίρα μας για τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Η ουσία είναι μέσα στο παρκέ και εκεί πρέπει να τα απεξέλθουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η Άλμπα πάντα επικίνδυνη και στη τελευταία θέση, όπως κάθε ομάδα η οποία δεν έχει νέο βαθμολογικό κίνδυνο που μπορεί να παίξει ελεύθερο μπάσκετ και να σας φάνει δύσκολο. Κοίταξε, αν δεις όλη την Ευρωλίγκα φέτος, η Άλμπα είναι μια ομάδα η οποία τις τελευταίες αγωνιστικές έχει κερδίσει την Μπαρτσελόνα και τον Ερυθρό. Δύο ομάδες, η μία πάρα πολύ ανταγωνιστική και η μία στις υψηλές θέσεις του πρωταθλήματος, της Λίγκας. Οπότε αυτό από μόνο του κάτι λέει. Είναι μία ομάδα που, όπως όλες τις Ευρωλίγκας και όπως είναι ειδικά φέτος δομημένη η Ευρωλίγκα, που δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν γιατί θα βρεθεί στην άσχημη πλευρά και δεν το θέλουμε αυτό. Δεν έχουμε περιθώρια να είμαστε χαλαροί και να θεωρούμε κάτι δεδομένο. Είμαστε, όπως είπα, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και πρέπει να διεκδικούμε το κάθε παιχνίδι για την νίκη. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε εδώ το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο εξωτερικό. Ήταν ένα ρεκόρ που ξεκινούσε σε επί σειρά αγώνων, 110 αγώνων ως starter. Είναι κάτι που σε ενδιαφέρει σε αυτά τα 10 χρόνια που παίζεις και εδώ στον Ολυμπιακό? Με ενδιαφέρει αν από αυτά τα 110 είχαμε 110 νίκες, τίποτα παραπάνω. Αυτά, εντάξει, είναι στατιστικά τα οποία ωραία είναι να υπάρχει σε μια στήλη κάπου γραμμένο και τα λοιπά, αλλά η ουσία του πράγματος δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν προσφέρει τίποτα στην ομάδα. Σε κανέναν, αν εγώ έχω ξεκινήσει, αν εγώ δεν έχω ξεκινήσει, ποιος είναι ο πρωτοσκόρερ, ποιος δεν είναι ο πρωτοσκόρερ, τα έχω πει χιλιάδες φορές και δεν θέλω να γίνουμε κουραστικός. Η ουσία είναι η ομάδα να κερδίζει και όλοι μαζί να πετυχαίνουμε. Όταν πετυχαίνουμε, όλοι είμαστε χαρούμενοι και όλοι δείχνουμε ωραίοι. Όταν κάτι δεν πάει καλά, όλοι είμαστε αποτυχημένοι και όλους μας θεωρούν κακούς, να το πω έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα του αθλητή και αυτός είναι και ο πρωταθλητισμός στο τέλος της ημέρας. Οπότε η δουλειά μας είναι να μπαίνουμε στο παρκέ, να διεκδικούμε την νίκη, όχι τα προσωπικά στατιστικά του καθενός. Και καλώς ή κακώς αυτό είναι μια κατάσταση που τα τελευταία χρόνια επικρατεί πάρα πολύ, όχι μόνο στην Ευρώπη, γενικά στα αθλήματα, σαν να μετράει πιο πολύ το ατομικό στατιστικό από το ομαδικό σε ένα άθλημα που είναι αμυγός ομαδικό και θα έπρεπε να στηριζόμαστε μόνο σε αυτό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.